Πούντος. Δεν έχω τίποτα, οι άντρες. Πάρτονε. Οι άντρες. Αλητεία. Τα αδέρφια μας. Τα αδέρφια μας, η αστυνομία, η οποία αυτή τη στιγμή προφυλάσσει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε από τα χημικά και τα δακρυγόνα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντισταθούμε ως Έλληνες Ορθόδοξοι, διότι όλοι οι προδότες αυτή τη στιγμή, όλοι οι προδότες του Αντιχρίστου, ευωδώνουν όλα τα συστήματα για την έλευση του Αντιχρίστου. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αυτά είναι τα στοιχεία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άστο. Το βρούμε από το Θεό αυτό, δεν πειράζει. Έφαγε και αυτός μία. Έφαγε. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, διώκεται η Ορθοδοξία, διώκεται ο ίδιος ο Θεός μας, διώκονται τα πιστεύω μας, διώκεται ο λιθός μας, διώκονται τα πάντα, όλοι οι άνομος τάξη. Ενώ οι ομοφιλόφιλοι και όλοι οι ανώμαλοι, όλοι οι άθεοι, αυτή τη στιγμή πάνε μέσα. Γιατί ήρθαμε καλά, να κοιτάζουμε σένα και εσένα θα το πρόβλημα. Σας έχουν ρίξει χημικά. Δεν μπορώ ούτε να αναπνεύσω. Καίγομαι και τα μάτια μου. Αυτή είναι προδότες. Αυτό είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου. Αυτό είναι προδότες, είναι τελείωσε. Προστασίας των ομοφυλόφιλων. Είναι προδότες, τελείωσε. Είναι όργανα της νέας παγκόσμιας τάξης και αυτή πλέον, τέλος. Παίζουνε το παιχνίδι του. Δεν πείσαν τον γιατρό, ναι. Όχι, πάμε το μάτι. Οι υπόλοιποι που είναι, κάθονται στο καναπέ και βλέπουν τηλεόραση. Δυστυχώς, κυρία, δυστυχώς. Δυστυχώς, θα σας πω κάτι. Και με το νέο ημερολόγιο, δεν είμαι παλιό ημερολόγιο. Δεν έχει να κάνει. Δυστυχώς, αυτά τα δούμε, έξαγει. Αυτά να τα βλέπουν αυτοί, όπως το είπατε, που κάθονται στους καναπέδες. Εγώ κινδυνεύω να χάσω το μάτι μου από βουνιά, από άλλο λόγο, από αιρετικού. Φανταστικά. Ευχαριστώ. Γερότσα Βικεντία, είδατε και πάλι σήμερα τι έγινε εδώ, η βλαστημία συνεχίζεται. Είδα, αδερφέ, γιατί η Εκκλησία κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, της μακαριότητος. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός ήθελε το λίμα του λαού, ήρθαμε. Άρρωστες, με πιέσεις και με ζάχαρα και με προβλήματα πολλά. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Δώσαμε σε όλους. Είδατε τη δυσμερά σας. Ναι. Θα δείτε ότι θα έχουν μετάλλια. Εμείς θα κερδίσουμε. Ο στρατός του λαού, ο περιούσιος. Αυτοί που δώσανε αυτές τις εντολές σήμερα να βαρέσουν να χτυπήσουν τον κόσμο, τους ιερείς, τις μοναχές, τους μοναχούς. Ναι, μη φοβάστε. Ναι. Θα θερήσουν καλά. Έχετε υπομονή, αδερφέ μου. Θα θερήσουν καλά. Ναι. Είδες αγγελές, άκουσε πει με κεφαλικό. Ο άλλος πήγε με ματώματα με την πήγη. Εύχομαι να έχουν μετάνοια να μην φύγουν ανέτοιμοι. Αυτό ευχόμαστε. Και γι' αυτό έφερα εδώ στα παιδιά και ζήτησα να πω μέσα στο θέατρο για να τους δώσω του Αγίου Θηρίου του Απομίμων, ο οποίος απάνω στη σκηνή ενώ περιέπιζε τον Χριστό έγινε μάρτυρας. Έτσι εύχομαι να γίνουν μάρτυρες και τα παιδιά, τα οποία ίσως και να γνία τους και δεν με αφήσαν να μπω μέσα και μου υποσχέθηκαν ότι θα έρθει κάποιος ο υπεύθυνος μέσα του θεάτρου για να μην δει. Δεν ήρθε. Δεν πειράζει. Εγώ την προσπάθεια την έκανα και ελπίζω ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Το πιστεύω ακράδαντα πως κάτι θα κάνει. Αμήν γερότησα, αμήν, γιατί το πιστεύω πραγματικά ακράδοντα. Λόγω του ότι και εμείς λίγο παρακολουθούμε τα γεγονότα και στα θέματα τα θρησκευτικά και στα πολιτικά, η προδοσία έχει ξεπεράσει κάθε όριο, ναι, σε όλους τους τομείς. Όταν έχουμε το ζώο παλοκομμένο, φέρνει κάποιο υγεία. Μετά, αφού τελειώσει κεφάλι το χόρτο αυτό που έφαγε, κουνάει το κεφάλι και αρπάζει αυτά. Κόβεται το σκοινί. Αλίμω να μην κοβεί το σκοινί, γιατί τώρα είναι η ώρα να κοβεί το σκοινί. Και λίγο νότι. Να μην γερόντισε να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, γιατί λυπούμαστε, δηλαδή πράγματι δεν μπορούμε να δούμε φως στο τούνελ. Έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα σήμερα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ναι, αλλά είδα τη λέξη. Στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Είδα τη λέξη ψαλμωδός. Όπου θέλει Θεός, νικά τη φύση ως τάξης. Και αθετή βουλάς αρχόντου. Αυτό ας τους πει πολλά.
Ευλογείτε γερό της Αβεγγετία. Την ευχή του Χριστού και της Παναγίας και να προσεύχεστε και για, της Παναγίας μας, για όλο τον κόσμο και για όλους τους αγωνιζόμενους. Ο Άγιος Απομίμων Πορφύριος θα δώσει μετάνοια και σε εμάς αλλά και σε αυτούς οι οποίοι περιπέζουν τον Χριστό μας με αυτή τη θρασίτητα. Δηλαδή τόσο ταπεινό, δεν βρίσκω λόγια, δεν έχω λεξιλόγιο πλούσιο για να πω σε τι, πόσο χαμηλά πέσανε. Δεν υπάρχει πιο χαμηλά. Δεν υπάρχει. Το δεν υπάρχει πιο χαμηλά. Βλέπετε και εσύ γερό, δεν υπάρχει πιο χαμηλά. Έχουμε δεν υπάρχει πολύ. Πιο χαμηλά. Οπότε τώρα έρχεται. Γέλα. Δοκιμαζόμαστε, λέτε εσείς τώρα. Δοκιμαζόμαστε. Περνάμε από το κόσκινο που λέμε. Περάσαμε από το πυρ, δοκιμαστήκαμε. Ξέρετε γιατί γίνονται αυτά, αδερφέ. Είναι παντού οι δόκιμοι. Οι δόκιμοι φεύγουν. Μετρημένοι στα δάκρυα. Οπότε. Κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να περιμένει τίποτε άλλο τώρα. Ό,τι περίμενε, περίμενε. Κάναμε έκκληση να ενωθεί το ορτολόγιο. Αν θέλουν να στα ακούσουν, δεν θέλουν, εμείς έχουμε διάθεση μάρτυρες. Μακάρι και ρώτησα, αλλά να σας πω την αλήθεια. Θεοί δεν είμαστε, αλλά ούτε θεοί μας, αλλά δεν το βλέπουμε δυστυχώς. Δεν έχουν όρεξη να ενωθούν. Θα τους έρθει όρεξη εκ των πραγμάτων. Είναι αργά όμως. Αυτό φοβόμαστε, ότι θα είναι αργά. Μακάρι να πέσουμε έξω και ρώτησα. Ναι. Μακάρι. Εδώ βλέπετε, εδώ του Ορθοδόξου, 100 άτομα. Όχι, 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 τι είπε. Η δουλειά είναι να ενωθεί, λέει το ορτολόγιο, είναι καιρό ειρήνη. Γιατί με τον πόλεμο θα ενωθεί. Γιατί ούτε, μπροστά ούτε. Θα πηγαίνει η Ρωσίνη και εμεί θα ακολουθούμε τη Λιτανία. Λοιπόν, αφού θα το θέλουμε έτσι, α γίνει έτσι. Το θέλουμε το Θεό, λεπάτε να είναι. Εμείς φοβόμαστε Θεό και αμαρτία και δεν φοβόμαστε τίποτα άλλο. Και το δείξαμε και το δείχνουμε. Παρόλη την αμαρτωλότητά μας, ερχόμαστε να ομολογήσουμε. Δεν είναι αμαρτωλός, βέβαια. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά να μην γίνουμε και προδότες. Αυτό. Όχι, προδότες δεν θέλουμε. Το αίμα μας θα το δώσουμε, το κεφάλι μας θα το δώσουμε, ψυχή και σώμα θα το δώσουμε, προδότες δεν θα γίνουμε. Δεν ασπαστήκαμε. Αμήν, με τη βοήθεια του Θεού. Έχουν να τους ψηφίσω 500 χρόνια. Δεν ψηφίζω καμιά φορά. Και όχι, οπότε έχω και τη συνήθιση μου ήσυχη ότι δεν ανέβασα κανένα. Έτσι είναι η ερώτηση. Ούτε την εντάξει την ασφάστηκα. Και ελπίζω καλώς Θεός με αφήσει να σηκωστώ και από εδώ και πέρα. Και εύχομαι και θέλω να μου δώσετε δύναμη και να μαρτυρήσω. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κατορθώσω. Είμαστε η ερώτηση. Αν το επιθυμείτε ο Θεός να... Αυτό λέω και εγώ. Αμήν. Κύριος λέει κατά την καρδία μας και κατά τη βουλή μας πληρώσει. Τότε έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Αφού να μαρτυρήσουμε σε ένα ορθόδοξο κράτος, εντό παρενθέσεως 97% ορθοδοξίας, μαρτυρήσουμε. Τους ορθοδόξους, τους ίδιους. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Είναι δεν μπορούμε, απίστευτο. Δεν μπορούμε να πραγματικά. Σας παρακαλώ, πώς δεν μπορώ να πιστέψω πώς έχουμε γίνει. Μας, μας, πού είναι, πού είναι. Πώς τους χωράει κρεβάτι. Πώς δεν ζουν μέρες και νύχτες εφιαλτικές. Είναι από... αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, μισθοτυπημένες. Δεν είναι επιμένες. Ναι, μισθοτυπη, βέβαια. Τι κάνουμε, μισθοτυπη. Δυστυχώς. Και ελικοποιημένες. Αφού είναι τα πρόβλητα. Διότι έχουν μπει και μες στον οικουμενισμό. Μπράβο. Και μες στην αίρεση. Και μες στην αίρεση. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουν μπει και στη μασονία. Και στη μασονία. Και στη μασονία. Και πολλά σκάνδαλα ηθικής τάξεως μέσα επίκυρες, έχουμε ακούσει. Δυστυχώς τα πάντα. Για να σπηλώνεται. Προχθές δεν είπανε τίποτε για τη συγκέντρωση. Μόλις βγαίνουν 100 οτιδήποτε, αμέσως τους διαφημίζουν. Έχουν πορεία, κάνουν, φτιάχνουν. Δεν θέλουν, δεν θέλουν, να ακούνε, δεν θέλουν να ακούνε για Ελλάδα και για Ορθοδοξία. Ναι, ένα μυστήριο πράγμα, δηλαδή, ένα μυστήριο πράγμα. Όποιος μιλάει για Ελλάδα και Ορθοδοξία τον κόβουν. Ναι. Δυστυχώς. Εμείς θα μιλάμε και θα προσκυνούμε Θεό και τούτο είναι σταυρωμένο. Και να δούμε ποιος θα νικήσει. Ναι, ναι.